Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα το φαγητό που θα κάνω είναι πάρα πολύ εύκολο και οικονομικό, θα έλεγα. Εγώ το κάνω συχνά. Είναι καλαμαράκια του κουτιού με ριζάκι. Έχω βάλει ένα κρεμμυδάκι μέσα, το έχω λίγο τσιγαρίσει, έριξα τα καλαμαράκια μου, αλάτι, πιπέρι, λίγη ντοματούλα χωμαρό, το μισό κουτί, δύο φιλαράκια δάφνη, έβαλα νεράκι και θα τα αφήσω να πάρει δράση. Εδώ από τα καλαμαράκια έχουμε βγάλει από μέσα το κοκαλάκι που έχουμε, όπως κάνουμε και στα φρέσκα. Δεν τα αφήνουμε μέσα. Να πάρει βράση καλή και να ρίξουμε το ριζάκι μας. Το ρύζι το έχουμε λίγο ξεπλύνει. Να φύγει το πολύ άμυλο που έχει και το ρίχνουμε στο φαράκι μας. Παιδιά, είναι πολύ νόστιμο φαγητό, εγώ το πάνω συχνά. Τώρα θα χαμηλώσω όμως λίγο τη φωτιά. Δεν θέλω να μου αρπάξει το ρύζι αμέσως. Δεν έχει γίνει ακόμα το ριζάκι μας. Πρέπει να μελώσει. Παιδιά, γίνεται ένα φαγάκι. Άλλο πράγμα, δεν ξέρω. Αλλά μου τη δίδωσε με τα καλαμαράκια. Τα έχουν πάει 5 ευρώ το κουτί. Είμαστε σοβαροί. Τι τρώμε πια? Δηλαδή να θες 10 ευρώ για να κάνεις καλαμαράκια. Ωραία. Θα μελώσει καλά. Να πιει το νεράκι του όλο. Την άλλη φορά που θα τα κάνω, θα σας τα κάνω διαφορετικά. Θα βάλω κρεμμυδάκι φρέσκο, κρεμμυδάκι ξερό. Θα βάλω τα καλαμαράκια. Θα ρίξω άνηθο ή μάραθο, ό,τι έχετε. Και θα τα αφήσω να μείνουν με τη σαλτσούλα τους. Με δυο πατατούλες τηγανητές γίνεται ένα φαγητό μουρλιά. Θα το κάνω άλλη φορά. Το φαγάκι μας είναι έτοιμο. Το βγάλουμε και στο πιάτο να κρυώνει λίγο για να φάμε. Ωραιότατα. Μια χαρά. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, μικρό βέβαια, αλλά να κάνουμε. Καλό ήτανε. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων να ακούσω και τα σχόλιά σας και κάντε μου και μία κοινοποίηση. Σας ευχαριστώ.